Είναι τα podcast της Holistic Life. Είμαι ο Πέτρος Αργυριού και αυτό είναι το podcast της Δευτέρας όπου σε συνεργασία με το Holistic Life αποδομούμε την προπαγάνδα από όπου και αν αυτή προέρχεται για όσο ακόμα μπορούμε. Συνεχίζουμε να δίνουμε ρεκόρ τόσο στη διάρκεια όσο και στο ύψος των καθημερινών θανάτων που καταγράφονται με COVID. Το φαινόμενο αυτό δεν θα μπορούσε και δεν μπορεί να αποδοθεί στην όμικρον παρά μόνο από κακοπροαίρετους. Το γιατί θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Ακόμη και αν μπορούσε να αποδοθεί στην όμικρον, αυτό θα ήταν ένα κατασκεύασμα. Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα ισχυρίζεται ο φίλτατος Δημήτρης Γάκης, τον οποίο είχαμε τη χάρα να φιλοξενούσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι ότι οι ειδικοί προσπαθούν να υποτιμήσουν και να υποβαθμίσουν την επικινδυνότητα της όμικρων για να επιστρέψουν σε ένα αφήγημα μιας νέας κανονικότητας. Για την ακρίβεια είδαμε το αντίθετο να συμβαίνει, του ειδικού να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί Τις πρώτες τι πρώτε εβδομάδε, ότι δεν είχαν και καλά δεδομένα, και έχουμε και μαρτυρία και από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου τη Νοτιού Αφρική, η οποία δήλωνε ότι την πιέζανε επιστήμονε, για να μην δηλώνει δημοσίω ότι η Όμικρον είναι ήπια. Καταλαβαίνουμε την αγνία του κυρίου Γουγάκη ω υπεύθυνου γιατρού για τυχόν ασθενεί που όντω μπορεί να σμπρώξει η Όμικρον. Μια ώρα νωρίτερα στο θάνατο αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε σαν κοινωνία και να σταματήσει πλέον η ατρικοποίηση των ζώων μας Ας δώσουμε λοιπόν κάποια παραδείγματα με εκτιμόμενη θνητότητα από εμένα στο 0,01 Η θάνατη από όμικρον ακόμα και στο ενδεχόμενο που η όμικρον έπιανε το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας θα έφταναν τους χίλιους συνολικά. Με εκτιμότητα, με θνητότητα 0,03 θα πιάναμε τους 3.000 θανάτους σε περίπτωση που ο Όμικρον μόλυνε όλη την Ελλάδα κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο γιατί υπάρχει κάποιο είδος ανοσίας και σε κάποιο βαθμό όπως το στους φυσικά άνοσους. Αλλά ας κρατήσουμε, ας τρογγυλέψουμε τα νούμερα για να διευκολύνουμε τους υπολογισμούς μας. 3.000 θάνατοι είναι οι θάνατοι που γράφουμε πλέον κάθε μήνα. Επομένως όλοι οι θάνατοι που καταγράφονται εδώ και αρκετούς μήνες για την ακρίβεια από τον Νοέμβριο, ακόμα και από τον Οκτέμβριο, δεν μπορούν να αποδοθούν στην Όμικρον. Τι φταίει λοιπόν. Η απάντηση είναι προφανή. Η εξάντληση και η ανεπάρκεια στο προσωπικό και στο υλικό των νοσοκομείων. Η απίστευτη κρατική αδιαφορία που βλέπουν του νεκρού να πεθαίνουν στα τα τσαμπιά. Αυτό σίγουρα είναι ένα παράγοντα που παίζει ρόλο μαζί με το ότι οι ΜΕΘ έχουν γίνει πλέον θερμοκήπια ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων φεύγει από κρύα μακριά παραμονή της ΜΕΘ και τις ευνοσοκομιακές λοιμόξεις που αυτή συνεπάγεται. Ας δούμε όμως σε τι άλλο μπορεί να αποδίδεται αυτό το φαινόμενο, αυτό τον εξωφρενικά πολλών θανάτων με COVID. Ο κύριος Εξαδάκτυλος προτείνει την αργή προσέλευση το ότι οι ασθενείς έρχονται αργά στα νοσοκομεία και δεν υπάρχει πλέον περιθώριο σωτηρίας τους. Ξεχνάει βέβαια να μας πει ότι δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, δεν υπάρχει ιατρική καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνει ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο και για το πότε πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Και έτσι τα νοσοκομεία μας που αρκετά από αυτά είναι σε άθλια και ελληνική, και ελληνική κατάσταση, ελληνική γιατί όχι, είναι πλέον έννοιε ταυτόσιμε όσον αφορά τη διαχείριση τη πανδημία, μετατρέπονται σε χαρακόμματα. Με πολλά από αυτά να έχουν εθνικότητε 100% μεγαλύτερε και αποσφαγία. Ακόμα κι αν λοιπόν είχαμε ένα μεγάλο ντου των ασθενών λες και ήταν η Black Friday της αστένιας. Η ερώτηση είναι πώ θα μπορούσαν να διαχειριστούν κάτι τέτοιο τα ελληνικά νοσοκομεία με 5.000 υγειονομικού αναστολή, με όλη αυτή την εξάντληση, με όλη αυτή την αδιαφορία. Η απάντηση είναι απλά δεν θα μπορούσαν. Και το μόνο που θα κατάφερναν είναι να έχουμε περισσότερου ανθρώπου να πεθαίνουν στα ράτζα. Α πάμε λοιπόν στην άλλη ερμηνεία που έδωσε η Lady Gaga. Αυτή είναι ότι. Δεν πεθαίνουν οι διασωληνωμένοι, κάτι το οποίο το δείχνει και η μείωση των αριθμών των ανθρώπων που βρίσκονται σε διασωληνώση σταδιακά μετά την έλευση του όμικρον, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με άλλα νοσήματα, ε, είναι ήδη αργά για αυτούς και η όμικρον επιβαρύνει την κατάσταση και καταλήγουν χωρίς να χρειάζεται καν να μπουν σε διασωληνώση. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα μυστικά της όμικρον. Έχοντας λοιπόν γίνει παραδοχή και κοινή γνώση ότι ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων με COVID δεν είναι θάνατοι από COVID, αλλά οφείλονται στα κριτήρια, στα καθόλου αυστηρά κριτήρια, γιατί δεν είναι καθόλου αυστηρά τα κριτήρια τα οποία φορτώνουν τα πάντα σε μια νόσο η οποία μπορεί να μη σχετίζεται ή να σχετίζεται λίγο με την έκβαση της πορείας της υγείας του ασθενούς. Αυτή η παραδοχή την έχει κάνει ο πλέον ο κύριος Τσόδρας, ο κύριος Τσανάκης, ο κύριος Σκέρτσος, ο Πυργός υγείας, κύριος Πλεύρης. Ήταν κάτι το οποίο φωνάζαμε από, ήδη από το, από, τις, από το Απρίλιο του 2020, και τώρα το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα. Με άλλα λόγια χρησιμοποιούν τη δημιουργική λογιστική της πανδημίας ως επιχείρημα για το ότι η κατάσταση δεν είναι αυτό που νομίζετε βρε παιδιά. Ωραία, ας πάμε λοιπόν στα δεδομένα της όμικρον. Έχοντας τόσο μεγάλη διασπορά στον πληθυσμό, προφανώς και η όμικρον κάνει μια ακτινογραφία της κατάστασης υγείας του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή, όταν ένας στους πέντε τριγύρω σας έχει όμικρον, ένα στου πέντε ασθενείς που θα φτάσει στο νοσοκομείο θα διαγνωστεί και αυτό με όμικρον. Είναι οι λεγόμενες τυχαίε νοσηλίε, οι οποίε οφείλονται όχι βέβαια στην επικίνδυνοτητα του όμικρον, αλλά στη διασπορά που έχει στην κοινότητα. Έτσι, αντί να βλέπαμε πέντε ανθρώπους με καρδιακά ζητήματα στο νοσοκομείο, ένα στου πέντε και δύο στου πέντε, και όσο προχωράει η πανδημία, και ακόμα ασένα, δηλαδή ίσω ακόμα και η πλειονότητα των ασθενών από άλλα νοσήματα, θα ταυτοποιούνται ω ασθενεί COVID. Αν δε αυτοί οι άνθρωποι έχουν την κακή τύχη, και φαντάζομαι έχουμε την υπόνοια ότι μάλλον αυτοί, αν είναι την τύχη, θα έχουν αντιμετωπιστούν πρωτίστω ως ασθενεί COVID και όχι ω ασθενεί άλλων νοσημάτων, μαύρο φίδι που τους έφαγε και αυτούς. Γιατί λοιπόν δεν αυστηροποιούν τα κριτήρια. Γιατί έχουν παγιδευτεί στο παιχνίδι της δημιουργικής στατιστικής τους. Αν αλλάξουν τα κριτήρια και τα κάνουν πιο αποκλειστικά για συμπτώματα και παθογένεια COVID θα αρχίσουν να χάνουν το αφήγημα των, της φοβερά ε, θανατηφόρας ασθένειας. Μπρος γκρεμός, και πίσω ρέμα λοιπόν, έτσι που τα έχουν κάνει. Άξιο σημείο ότι είναι δε και ότι άρχισαν ακόμα και οι Ισραηλοί... που κάποτε πριν την πανδημία είχαν να για την πρωτοβάθμια τους περίθαλψη... να έχουν νούμερα που αγγίζουν τα κατοστάρια νεκρών κάθε μέρα. Ίσως γιατί τα βρόντιξαν όλα στον κόκορα του εμβολίου. Ίσως γιατί τα εμβόλια δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, τουλάχιστον στο κομμάτι των αντισωμάτων του, απέναντι στην όμικρον. Γιατί γι' αυτό το λόγο και προ αυτό την κατεύθυνση και αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε το εξελικτικό δέντρο τη όμικρον. Όπω περιμέναμε από νωρί. σω να φταίει συνδυασμό και των δύο. Το Ισραήλ με αυτά και με αυτά όμω, παρότι φτάνει πλέον κατοστάρε, σημειώνει και αυτό κατοστάρε. Βασχετικά νούμερα, σκέφτεται να καταργήσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αντίθετα, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος ο ίδιος είχε νοσήσει από νοσοκομιακή λίμωξη και παραλίγο να χάσει τη ζωή του και δεν έχει δείξει την παραμικρή ευαισθησία για την αντιμετώπιση των νοσοκομιακών λοιμόξεων στα ελληνικά νοσοκομεία, προτείνει την απόλυση των υγειονομικών σε αναστολή. Είμαι ο Πέτρος Αργυρίου, είναι το podcast της Δευτέρας και θα κλείσουμε με το σύνηθες μας σύνθημα. Καταδικάζουμε τον φασισμό από όπου και αν αυτός προέρχεται, εκτός και αν προέρχεται από μεγάλα τζάκια και μεγάλα συμφέροντα. Οπότε τότε του λέμε παρακαλώ, περάστε. Καλή εβδομάδα να έχετε.